Πω πω. Παιδιά, αυτό το πράγμα που έχεις βάψει τα νύχια σου από το προηγούμενο πρωί και το επόμενο πρωί έχουν γίνει όλο γραμμούλες. Παιδιά, αυτό το μανό είναι χάλια. Γεια σας! Είμαι η Κατερίνα και εσείς είστε στο Κατερίνα's Makeup Stories. Στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα μακιγιάζ το οποίο είναι εμπνευσμένο από το καλοκαίρι, από τη ζέστη που βγάζει το καλοκαίρι, από όλα σχεδόν που τα νιώθω πάνω στο δέρμα μου πύρινα από τη ζέστη. Και σε αυτό θα με βοηθήσει ένα πακετάκι που πήρα από την MUA Greece, το οποίο είχε μέσα foundation, είχε παλέτες ματιών, είχε μολύβια ματιών, είχε προϊόντα για τα χείλη, είχε πάρα πολλά πράγματα και ευχαριστώ πάρα πολύ την MUA γι' αυτό. Μία από τις παλέτες ήταν αυτή που όλοι περιμένετε επειδή το έχετε δει από το Instagram να κάνω look με αυτή, αλλά εγώ θα σας απογοητεύσω ή μάλλον θα σας εκπλήξω και θα κάνω αυτή. Αυτή λέγεται Empire Butterfly και από το όνομα και μόνο με ιντριγκάρει να τη χρησιμοποιήσω. Να σας πω, εκτός από τα swatches δεν έχω κάνει τίποτα άλλο, δεν έχω χρησιμοποιήσει ούτε τα foundations, ούτε τα concealers, ούτε τις πούδρες, τίποτα. Γι' αυτό το βίντεο θα είναι και first impressions video και makeup tutorial video. Κάποια προϊόντα που δεν θα είναι MUA θα σας τα πω και θα σας τα γράφω κάτω, όπως και τα ίδια τα προϊόντα της MUA. Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να πιάσουμε λίγο τα μαλλιά πίσω. Δεν ξέρω αν βλέπεις πόσο έχω τρελαθεί σήμερα με τις κονκάρδες που έχω πάρει από Jumbo. Πεθαίνω, τρελαίνομαι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το primer. Εγώ έχω το Mattifying Flawless Primer με βιταμίνη Ε. Λοιπόν, υπόσχεται λίγο δέρμα. Όπως το βλέπετε, εμένα το δέρμα μου έχει αρκετές ατέλειες. Οπότε πρέπει να δούμε αν όντως. Συνήθως βάζω εδώ στο τάφο. Παιδιά, τι ωραία που μυρίζει! Συνήθως βάζω εδώ στο τάφο εγώ και μετά το απλώνω. Παιδιά, τι ωραία που μυρίζει! Θα πάρω ένα flat. Βασικά ένα ημι-flat που κάνει και λίγη κλίση, πινελάκι. Αχ, παιδιά, μυρίζει τέλεια. Μυρίζει αντιλιακό, καρύδα. Δεν ξέρω τι μυρίζει πραγματικά. Είναι απίστευτο. Είναι λίγο sticky, λίγο κολόβες. Πιστεύω ότι θα κάνει δουλειά. Και πάμε στο foundation. Εγώ είχα αγοράσει από την έκθεση το 142 και μου στείλανε το 130. Θα μείνω στο 142 που είναι λίγο πιο σκούρο, γιατί θέλω λίγο το δέρμα, ξέρεις τώρα για καλοκαιρινό μακιγιάζ, είναι λίγο πιο... Βέβαια το βλέπω αρκετά σκούρο για μένα το συγκεκριμένο, αλλά θα προσπαθήσω να το ενώσω και με το λαιμό. Βάζω αρκετό τώρα, βάζω με την ψυχούλα μου. Όχι, δεν είναι άσχημο στο δέρμα μου αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό και η απόχρωση δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, νομίζω η απόχρωση είναι πολύ καλή, πολύ συμβατή δηλαδή με την απόχρωση του δέρματός μου. Παιδιά, είναι αρκετά καλυπτικό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι αρκετά καλυπτικό. Για αν από την πρώτη εφαρμογή είναι έτσι, φανταστείτε πόσο καλά μπορείτε να το χτίσετε με τη δεύτερη. Πιστεύω ότι δεν είναι μέτριας κάλυψης, είναι πλήρους κάλυψης και μετά εσύ μπορείς να το χτίσεις όσο θέλεις. Και θα το κάνω φυσικά γιατί μου αρέσει πολύ το χτίσιμο. Λοιπόν, το foundation σαν πρώτη εντύπωση μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πως έχει κάτσει στο δέρμα και έχει μπλενταριστεί στην ουσία με το primer. Έχει πραγματικά matte όψη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή δεν έχω προϊόν της MUA για τα φρύδια, πάω να κάνω τα φρύδια μου και επιστρέφω να βάλουμε την πούδρα, να το σετάρουμε δηλαδή, και να βάλουμε και το concealer τους σαν βάση σκιών. Λοιπόν, έκανα τα φρύδια, επανήλθα και παίρνουμε τώρα για σετάρισμα την Full Coverage Matte Pressed Powder. Δεν πηγαίνω στην περιοχή των ματιών, γιατί δεν έχω βάλει τίποτα εκεί, οπότε δεν μπορώ να το σετάρω ακόμα. Πολύ μαλακή η υφή της πούδρας αυτής, κάθεται πάρα πολύ ωραία στο δέρμα. Πραγματικά είναι φανταστική. Και πάμε στα concealer. Το πρώτο concealer που έχω είναι ανοιχτό, είναι το 104 και έχω και το 130. Θα κάνω μία απόπειρα να χρησιμοποιήσω το 104, το ανοιχτό δηλαδή, για να δώσει φως, και το 130 ίσως το δω μετά, δηλαδή ίσως αν θέλω να το σκουρίνω. Προς το παρόν απλά θα το περάσω σαν βάση σκιάς. Παίρνω ένα τέτοιο πινελάκι για να το απλώσω και αφού τελειώσαμε με όλη τη διαδικασία, ξεκινάμε λοιπόν με αυτή την παλέτα. Είπαμε ότι είναι η Empire Butterfly. Θα ξεκινήσω με ένα πορτοκαλί transition. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως γράφει, είναι πάρα πολύ ωραίο στο μπλεντάρισμα. Πραγματικά. Μέσα η παλέτα έχει kickback, αλλά εκ πρώτης όψεως δεν πιστεύω ότι θα έχει fallout. Συνεχίζω με ένα πιο ροδακινή. Με ένα flat συμπαγές πινελάκι και το βάζω λίγο πιο πάνω από αυτό το σημείο. Μη φοβάστε, δεν θα μείνει έτσι. Και με ένα πινελάκι που είναι έτσι ψηλό φουντοτούλι, αλλά λίγο φούντομα, πάω από πάνω και σβήνω την ένωση που είχα στο ροδακινί, το πορτοκαλί δηλαδή, με το ροδακινί. Το ίδιο έκανα και στο άλλο. Επειδή τα χρώματα είναι τόσο καλοκαιρινά, τόσο pigmented, είναι απίστευτα. Όσο εγώ χτίζω εδώ τα δύο χρώματα μεταξύ τους, είναι φανταστικά, μπλεντάρονται τέλεια. Είμαι σε σοκ αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Είμαι σε σοκ. Και όσο προσπαθώ εγώ να ξεπεράσω το σοκ, πάμε στο επόμενο που θα βάλω ακόμα πιο κάτω, το οποίο, παιδιά, όταν το είδα, πραγματικά το αγάπησα. Είναι αυτό το σοκολά. Ταμπά σοκολά. Είναι φανταστικό πραγματικά. Και το βάζω πιο μέσα αυτό. Αυτό το καφέ τώρα, επειδή είναι πολύ ανοιχτά αυτά τα χρώματα που έχω βάλει πάνω, πρέπει να το χτίσουμε, πρέπει να βάζουμε συνέχεια και να μπλεντάρουμε μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνω cut crease. Θα κάνω όχι πολύ ψηλό cut crease όμως, δεν μ' αρέσει να είναι τώρα πολύ δραματικό, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσω ένα shimmer, θα χρησιμοποιήσω τρία τουλάχιστον. Χρησιμοποιώ το 130, το concealer. Το οποίο, παιδιά, για cut crease είναι αξιοπρεπέστατο. Είναι εκεί που θέλεις. Δεν απλώνει, δεν κάνει τίποτα. Κάθεται εκεί που το βάζεις. Επειδή δεν θα βάλω eyeliner, πρώτον γιατί δεν έχω eyeliner MUA και δεύτερον γιατί δεν μ' αρέσει αυτό το look να βάλω μαύρο. Θέλω να είναι με τα σκούρα, τα shimmer του και να σκουραίνει. Το τραβάω λοιπόν λίγο έτσι και κάνω και το άλλο το μάτι. Πραγματικά για cut crease είναι εξαιρετικό. Και πάμε στο χορό των shimmers. Αυτή η παλέτα έχει φανταστικά shimmer. Μου έχει κλέψει την καρδιά και αυτό εδώ και αυτό εδώ. Θα ξεκινήσω με το πιο σκούρο shimmer, θα το βάλω στην άκρη. Και όπως βλέπουμε το τραβάω λίγο με τη μύτη του πινέλου, ούτως ώστε να πάει να καθίσει εκεί που είχαμε βάλει το concealer και το είχαμε τραβήξει. Με αυτή τη μέθοδο, αν δεν θέλουμε να βάλουμε eyeliner, νομίζω ότι με μία σκούρα σκιά μπορούμε να το κάνουμε. Από ό,τι βλέπω εδώ έχει fallout η shimmer σκιά, οπότε καλά έκανα και δεν έβαλα concealer, ούτως ώστε να το διορθώσουμε μετά. Στη συνέχεια παίρνω αυτό για να κάνω στην ουσία την ένωση, για να δεχθεί το επόμενο που θα είναι αυτό. Τώρα λοιπόν παίρνουμε αυτό. Δεν θα χρησιμοποιήσω πολύ, απλά εδώ πάνω. Όπως θα δείτε γλυκαίνει λίγο αυτή τη μετάβαση. Το πινελάκι μου να σας πω ότι είναι ελαφρά βρεμένο. Και μετά παίρνουμε αυτό το οποίο το διαπεθαίνει αυτό σήμερα. Πραγματικά την πρώτη στιγμή που το είδα. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και το επόμενο φυσικά είναι το χρυσό. Και αφού τελειώσαμε με τα shimmer, θα βάλουμε μάσκαρα. Σας έχω πρίξει με την Lash Sensational της Maybelline και θα βάλω και από Zizel Eyelashes. Μου ήρθατε να σας πείτε και ευχαριστώ πάρα πολύ τις Zizel Eyelashes. Θα βάλω τις Iris, οι οποίες αν δείτε είναι έτσι πολύ απαλές και feathery, είναι πάρα πολύ όμορφες. Και θα χρησιμοποιήσω και την κόλλα αυτή, η οποία είναι σε αυτή τη μορφή. Εγώ τόσο καιρό τις βάζω με σωληνάριο, οπότε τώρα θα τις δοκιμάσω. Λοιπόν, στην ουσία πώς τις βάζουμε. Βάζουμε σε αυτό το κομμάτι εδώ πάνω κόλλα και τις τοποθετούμε. Αφήνουμε λίγο να στεγνώσει και τις τοποθετούμε. Εγώ τις τοποθετώ με το χέρι βασικά. Οι γλυφαριδούλες αυτές είναι πολύ καλές, πολύ ελαφριές και νομίζω ότι ταιριάζουν με το στυλ αυτό. Τώρα για κάτω τα μάτια θα πάρω το μολύβι χιλιών από MUA, το Glam, το Intense Color, και θα το βάλω λοιπόν εδώ στην υγρή γραμμή του ματιού και πριν σβήσω με πορτοκαλί σκιά από κάτω θα βάλω το concealer μου, αυτό είπαμε ότι είναι το 104. Θέλω λίγο να φωτίσω την περιοχή. Παιδιά, το concealer είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Είδατε να το βλέπετε. Είναι εξαιρετικό. Έχει κάνει το δέρμα από κάτω χαρτί. Εξαιρετικό. Το concealer αυτό σαν πρώτη εντύπωση είναι φανταστικό. Μη σου πω ξαδεύτερη. Και τώρα για κάτω τα μάτια θα σβήσω με αυτό το, πώς θα το πεις τώρα, κόκκινο πορτοκαλί. Έχουμε τελειώσει τα μάτια, τα οποία νομίζω ότι έχουν βγει πάρα πολύ καλά. Οι σκιές γράψανε τέλεια. Μπλενταριστήκαν ακόμα πιο τέλεια. Δεν το πίστευα ότι θα αγαπώ τέτοια χρώματα, αλλά πραγματικά για καλοκαίρι, καταπληκτικό. Προχωράω σε bronzer. Όταν είχα πάει στην έκθεση του Περιστέρι, μου είχαν δώσει το Bronze Matte Bronzing Powder Solar, το 110, που μου το είχαν δώσει σε δείγμα. Και είναι αυτό. Έχει πάρα πολύ ωραία απόκρωση για ζέσταμα, πραγματικά. Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ. Ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς. Είναι αρκετά ψυχρή σαν απόχρωση και δεν κάνει αυτή την περίεργη την κοκκινίλα. Ρουζ δεν έχω να χρησιμοποιήσω MUA, οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα ροδακινί από τη Hot Spice που έχω της Revolution. Για highlighter θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου highlighter από την MUA, που είναι το Hollywood Rose. Παιδιά, δείτε highlighter, είναι φανταστικό αυτό το highlighter πραγματικά, το οποίο σου κάνει ένα χρυσό, ένα rose gold, αλλά είναι και πιο πολύ gold και εντάξει, δηλαδή θα το δεις τώρα. Και το καλοκαίρι είναι ακόμα πιο μαυρισμένο δέρμα, γιατί εντάξει ακόμα δεν έχουμε μαυρίσει, εντάξει. K-Bye. Για inner corner, γιατί το βάζω τώρα εγώ αυτό, το βάζω δηλαδή προς το τέλος, όταν ακόμα θα έχω βάλει και highlighter. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσετε, απλά είναι αυτή η ρουτίνα μου. Θα βάλω λοιπόν από την παλέτα που χρησιμοποίησαμε για αυτό το υπέροχο look αυτή τη σήμερα απόχρωση, η οποία κάνει σαμπανιζέ. Και πάμε στα χείλη. Για τα χείλη θα χρησιμοποιήσω περίγραμμα το TLC Intense Color. Και για από πάνω. Παιδιά, αυτό είναι λατρεμένο. Είναι το Velvet Lip Lacquer, το Passion. Έχει την απόλυτη, νομίζω, καλοκαιρινή απόχρωση για τα χείλη. Θα το δείτε τώρα. Το βλέπετε? Πεθαίνω, πεθαίνω. Και μυρίζει και φανταστικά. Εγώ ξέρετε ότι έχω να φάμε με τις μυρωδιές. Αυτό λοιπόν ήταν το look. Εύχομαι να σας άρεσε. Εγώ να σας πω ότι όλα τα προϊόντα που δοκίμασα από MUA, εκτός από αυτά που είχα ήδη, δηλαδή το lipstick και τι άλλο είχα, και το highlighter. Εκτός από αυτά λοιπόν τα δύο που είχα ήδη, τα υπόλοιπα τα δοκίμαζα για πρώτη φορά και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Πραγματικά ενθουσιασμένη. Το foundation έκατσε τέλεια πάνω μου, το bronzer φανταστικό, τι να σας πω, δηλαδή οι σκιές, παιδιά αυτή η παλέτα είναι τρομερή, τρομερή. Τα χρώματα μπλεντάρονται πάρα πολύ εύκολα, δεν με δυσκολέψανε καθόλου, δεν κάνανε patches, τα shimmer είναι και αυτά φανταστικά και μεταξύ τους τα shimmer μπλέκονται εύκολα, μπλεντάρονται εύκολα, δηλαδή δεν κάθεται το ένα πάνω στο άλλο. Έχει kickback αρκετό, fallout μηδαμινό μπορώ να πω, δηλαδή για τα χρώματα που χρησιμοποίησα και τα λοιπά και τα σκούρα και αυτά, έχει μηδαμινό fallout, το οποίο μαζεύεται, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μου άρεσε πάρα πολύ το primer, πραγματικά βλέπω ότι έχει κάνει δουλειά με τους πόρους, πραγματικά μου άρεσε το foundation. Η έκπληξή μου, γιατί γενικά με concealer δεν τα πάω και πολύ καλά, η έκπληξή μου ήταν το concealer τους και full coverage. Δεν μου έχει μπει καθόλου σύλληπτες γραμμές και δεν το έχω σετάρει επίτηδες για να δω με την ώρα όσο θα κάνω το μακιγιάζ μου αν θα σπάσει. Δεν έχει σπάσει και δεν πρόκειται να σπάσει, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εάν δω κάποια αλλαγή στο foundation και στο concealer όση ώρα το έχω, θα σας το γράψω από κάτω, αλλιώς να ξέρετε αν δεν σας έχω γράψει κάτι. Είναι όλα ok όπως τα βλέπετε. Η πούδρα επίσης μου άρεσε πάρα πολύ γιατί, εντάξει, flashback εννοείται δεν κάνει γιατί δεν είναι translucent, αλλά δεν κάνει και cakey το δέρμα. Καλύπτει πάρα πολύ καλά το foundation, δηλαδή το σετάρει πάρα πολύ όμορφα, δεν φαίνεται καν ότι φοράω πούδρα. Εντάξει, το μπολίδι για τα χείλη, το οποίο το βάλα στα μάτια, με πέθανε το πόσο ωραίο είναι. Με πέθανε αυτή η γυαλάδα που κάνει από κάτω και που φωτίζει το μάτι τόσο ωραία. Γενικά να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που χρησιμοποίησα αυτά τα προϊόντα της MUA, γιατί γενικά η MUA έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα. Είχα δηλαδή προϊόντα από πριν και τα χρησιμοποιούσα και ήξερα. Σας λέω πάντα την αληθινή και την ειλικρινή μου γνώμη, διότι κανένα από τα βίντεο μου μέχρι στιγμής δεν είναι sponsored. Αν υπάρχει κάποιο βίντεο sponsored, να ξέρετε ότι θα σας το πω. Παρόλα αυτά όμως και sponsored να είναι, πάντα να ξέρετε ότι θα σας λέω τη γνώμη μου και πάντα θα βλέπετε αυτό που σας λέω. Θα το βλέπετε δηλαδή και εσείς ίδιοι και θα κρίνετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει, να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Να με ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί εκεί θα δείτε την φωτογραφία, θα δείτε το mini tutorial και όλα αυτά τα ωραία από το Instagram. Επίσης έρχονται και πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Και μέχρι την επόμενη φορά, φιλάκια πολλά, να περνάτε καλά.